Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου και πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις του δελτίου μας. Το τηλεφώνημα Κασελάκη Μητσοτάκη και οι ευχές του Πρωθυπουργού. Τυπική τηλεφωνική συνομιλία του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Κασελάκης είναι κάτι μεταξύ Πέπε Γκρίλο και Τραμπ. Ξεσπαθώνει ο Νίκος Φίλης δίνοντας το στίγμα της εσωτερικής αντιπολίτευσης. Το ξεφάντωμα του Κασελάκη σε συναυλία στο θέατρο Λυκαβητού. Η κακοκαιρία Ηλίας χτυπάει αλίπητα τη χώρα. Μεγάλα προβλήματα στη Βόρεια Πελοπόννησο, σε Κιάτο και Ξυλόκαστρο. Έπεσε χαλάζι και έγιναν κατολισθήσεις, πλημμύρισαν τα Τρίκαλα. Πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο τις επόμενες ώρες και ποιες περιοχές κινδυνεύουν. Η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία καταγγέλει αδειοδότηση αιωλικού σταθμού εντός της καμένης έκτασης και μέσα σε περιοχή Natura στον Εύρο 20 ημέρες μετά από τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Πάμε λοιπόν σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς υπάρχει εξέλιξη στο θρίλερ της υπόθεσης του γιου και του πατέρα που αγνοούνται από την προηγούμενη Τετάρτη. Συνδεόμαστε τηλεφωνικά με τον συνάδελφο Μαρίνο Αλιφέρη. Καλησπέρα, Μαρίνο. Καλησπέρα. Να πούμε ότι εδώ και λίγη ώρα έχει εντοπιστεί ζωντανός ο 38χρονος στην περιοχή Άνου Σέργου Λαφοκίδας. Εντοπίστηκε μετά από αναζητήσεις αστυνομίας, είχαν εξαφανιστεί τα ίχνη του από την περασμένη Τετάρτη, όμως λίγα μέτρα μακριά του εντοπίστηκε δυστυχώς νεκρός ο 68χρονος πατέρας του, τα ίχνη των οποίων ανδρών είχαν χαθεί από την περασμένη Τετάρτη μαζί όταν είχαν ξεκινήσει από τη Λαμία με προορισμό την Άρτα. Τώρα αυτό που μένα θα είναι τι ακριβώς έχει συμβεί και έχει χάσει τη ζωή του ο 68χρονος, της ώρας του οποίου να σου πούνε σε πολύ κακή κατάσταση, όπως αναφέρουν πηγές από την αστυνομία. Θα πραγματοποιηθεί νεκροψία νεκροδομή στη Σωρό για να διαπιστωθεί ποια ήταν η αιτία θανάτου. Θα προσπαθήσουν να πάρουν απαντήσεις και από τον 38χρονο, που είναι το τελευταίο άτομο να τονίσουμε που είδε ζωντανό τον πατέρα του. Συνεπώς θα γνωρίζει καλά τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα προσπαθήσουν να μάθει και η αστυνομία τι έγινε και έχασε τη ζωή του 68χρονος. Να πούμε ξανά ότι εντοπίστηκε ο 38χρονος γιος του νεκρού άντρα σε Μαντρί, στην περιοχή της Φωκίδας. Σε κανένα σημείο κοντά δεν υπήρχε κάποιο άλλο άτομο που να είχε δει τα ίχνη τους. Είναι σε κακή κατάσταση ψυχολογικά, όπως μας αναφέρουν, και οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για να φανεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρινό. Να είσαι καλά. Συνεχίζουμε. Ψήφο εμπιστοσύνης έδωσε ο Στέφανος Κασελάκης στον Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος συνεχίζει στη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν λίγο νωρίτερα και συμφώνησαν ότι τους περιμένει πολλή δουλειά. Πάμε να δούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Πρόεδρε, είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη και χαρά που σε καλωσορίζω στην έδρα της παραγωγής της πολιτικής, όπως είναι και τα γραφεία μας στην Κουμουντούρου. Και όπως είπα από το πρώτο βράδυ, πέρα από τα θερμά συγχαρητήρια, είμαστε εδώ για να πιάσουμε δουλειά. Γιατί η κοινωνία μας έχει ανάγκες, έχει αγωνίες και πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτή τη μεγάλη τιμή και ευθύνη που πλέον είναι και στις δικές σου πλάτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοκράτη, και να συνεχίσεις ως πρόεδρος εδώ της κοινοβουλευτικής ομάδας, να κάνεις την πολύ καλή δουλειά την οποία συνεχίσεις και να κάνεις και πάντα για τον καλό του τόπο. Με συλλογικότητα μαζί θα δουλέψουμε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Όπως έχω πει, η υποψηφιότητά μου για την προεδρία του κόμματος ήταν κινηματική. Και έχουμε ευθύνη σε όλο τον κόσμο, στους 150.000 ψηφοφόρους που μας εμπιστεύτηκαν ως παράταξη, αλλά και σε όλο τον κόσμο που έχουμε γνωρίσει, έχουμε ευθύνη εδώ να παράγουμε καλό έργο μέσα στη Βουλή, αλλά να είμαστε επίσης και έξω, μέσα στην κοινωνία. Μέσα και έξω. Και πιστεύω ότι θα κάνουμε μια εξαιρετική ομάδα. Και να συνεχίσεις δυνατά. Ο Στέφανος Κασελάκης φέρνει στον Πέπε Γκρίλο και τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο Νίκος Φίλης, ο οποίος όπως φαίνεται απασφάλισε και εξαπέλυσε πειρά κατά πάντων. Από την επικριτική του διάθεση δεν ξέφυγε ούτε ο Άλεξης Τσίπρας, τον οποίο κατηγόρησε ανοιχτά για τις επιλογές του, ενώ του επέριψε και ευθύνες για τη διάλυση της πολιτικής ταυτότητας του κόμματος. Ο νέος πάντως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, βρέθηκε χθες το βράδυ σε μεγάλη συναυλία, αφιέρωμα στο Λουκιανό Κυλαϊδόνι στο θέατρο του Λυκαβητού, όπου ξεφάντωσε στους ρυθμούς του τραγουδιού «Πού βαδίζουμε, κύριοι».
Ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και αποχώρησής του από το ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριο του Νοεμβρίου άφησε ο Νίκος Φίλης, μιλώντας για τρίτη ήττα του κόμματος μετά τις εθνικές εκλογές, αναφερόμενος στη νίκη του Στέφανου Κασελάκη στις εσωκομματικές κάλπες της περασμένης Κυριακής. Κάτι σαν Πέπε Γκρίλο ή ακόμα χειρότερα, είδα τον τρόπο της εκφοράς του λόγου εκ μέρους του κυρίου Κασελάκη. Κάτι σαν Τραμπ. Σαν ύφος Τραμπ. Την ίδια ώρα ξεχνά να μιλήσει για την αριστερά. Και όταν μιλάει έχει μια δυσανεξία. Με το ζόρι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ιτήθηκε για τρίτη φορά μέσα σε δύο μήνες προχθές στις εκλογικές διαδικασίες. Διότι απεμπολεί την ιστορία του, απεμπολεί όχι την ιστορία με την έννοια του βάρους όπως λένε μερικοί, αλλά με την έννοια της δύναμης. Ότι αν το Σεπτέμβριο, το Νοέμβριο δεν τα βρείτε. Υπάρξει επικύρωση της θανατικής ποινής για το ΣΥΡΙΖΑ, είναι προφανές ότι ο καθένας θα επιλέξει. Εσείς τι θα επιλέξετε? Θα δω τη στιγμή εκείνη. Πάντως δεν είμαι δεδομένος σε ένα κόμμα που δεν είναι της αριστεράς. Ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε σφοδρά πειρά και στον Αλέξη Τσίπρα, χρεώνοντας τον πρώην πρόεδρο το φαινόμενο Κασελάκη και τη μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ σε αρχηγικό κόμμα. Ο μεσιανισμός του Κασελάκη προκύπτει από τον αρχηγισμό του Τσίπρα. Λόγω της πολιτικής επιλογής που έκανε ο Τσίπρας, που ήταν μια επιλογή διάλυσης ταυτότητας του κόμματος και μια αρχηγική συγκρότηση του κόμματος, οδηγηθήκαμε στην ήττα. Και μάλιστα με ευθύνη επίσης του Τσίπρα. Υπήρξε μια απώλεια εμπιστοσύνη τη κοινωνία και αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία. Αυτό που σίγουρα έχει ενδιαφέρον είναι η πρόκληση τη επόμενη μέρα. Πώς δηλαδή η νέα ηγεσία θα συνθέσει, θα πετύχει απαραίτητες συγκλίσεις για να πάμε παρακάτω, για να προχωρήσουμε και να βρούμε ένα καλύτερο και να μεγαλώσουμε το βηματισμό μας. Ο Στέφανος Κασελάκης πάντως μετά τη συνάντησή του με τον Αλέξη Τσίπρα βγήκε εμφανώς αλλαγμένος, δρομολογώντας και τις πρώτες αλλαγές στο κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα. Στο πολιτικό του γραφείο όρισε το στενό του συνεργάτη και οικογενειακό δικηγόρο Μανώλη Καπνισάκη. Τη Δώρα Αβιέρη ως εκπρόσωπο τύπου του κόμματος και διευθυντή στην κοινοβουλευτική ομάδα, τον Γιώργο Τσίπρα. Φεύγω μπροστά, όποιος θέλει ακολουθεί, αλλά και εγώ αξιοποιώ όλα τα όπλα που έχω. Για την απόφασή του να μην ενημερώσει τους κυρίους Στεφαρόπουλο και Καλπάκη, αλλά και να μην περάσει τις προτάσεις του από την πολιτική γραμματεία, ο κύριος Κασελάκης δέχεται ήδη σφοδρά πειρά για αρχηγισμό. Στο ρυθμό του τραγουδιού του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, Πού βαδίζουμε, κύριε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πέρασε μερικές ώρες χαλάρωσης χθες το βράδυ σε συναυλία στο θέατρο Λυκαβητού. Πάμε τώρα σε μια δυσάρεστη, σε μια θλιβερή είδηση, καθώς έχουμε δύο θανάτους από λεπτοσπύρωση στο χωριό Καρουσάδες στη Βόρεια Κέρκυρα, ενώ έχουν καταγραφεί και κάποια κρούσματα στη Θεσσαλία, στην πληγήσα Θεσσαλία από τις πλημμύρες. Συνδεόμαστε λοιπόν μέσω Skype με τον κύριο Πέτρο Οικονομίδη, πνευμονολόγο διευθυντή του τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο στους Φιλιάτες, στη Θεσπρωτεία και πρόεδρο της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμόξεων. Καλησπέρα σας, κύριε Οικονομίδη. Καλησπέρα κύριε Αβεντούρα και σε εσάς και τους τηλεθεατές. Ακούμε λοιπόν για λεπτοσπύρωση. Τι ακριβώς είναι? Η λεπτοσπύρωση είναι μια μικροβιακή λίμωξη η οποία προσβάλλει τόσο τον άνθρωπο όσο και τα ζώα και προκαλείται από ένα μικροοργανισμό που ονομάζεται λεπτόσπυρα. Ποιοι διατρέχουν δηλαδή κίνδυνο για να μολυνθούν? Άνθρωποι που απαραίτητος βρίσκονται κοντά στα ζώα, εργάζονται μέσα σε αυτές τις συνθήκες, υπό αυτές τις συνθήκες? Κυρίως όλοι αυτοί που κάνουν εργασίες υπαίθρου. Πέρα από αυτούς δηλαδή που κάνουν γεωργοί, κτηνοτρόφοι, άνθρωποι που δουλεύουν στις αποχετεύσεις, ακόμα και κολυμβητές σε λίμνες και σε ποτάμια στα οποία υπάρχει στάσιμο νερό και ενδεχομένως μπορεί να έχουν μολυνθεί από το βακτήριο αυτό. Άρα μιλάμε για ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με κάποια μικρόβια. Ναι, μιλάμε για ανθρώπους που έχουν σχέση με εργασίες της υπαίθρου. Όλοι δυνητικά αυτοί είναι εκτεθειμένοι. Και φαντάζομαι άνθρωποι που για παράδειγμα έχουν και άλλα ευπαθή νοσήματα ή έχουν επιβαρημένο αμυντικό, είναι πιο εύκολο να το κολλήσουν, να μολυνθούν? Όχι, δεν. Αυτό που γίνεται συνήθως, η λεπτοσπύρωση μεταδίδεται είτε μέσω επαφής τραυματισμένου δέρματος με ούρα ή στους μολυσμένους ζώου, το οποίο ζώο, κυρίως ο ξενιστής, είναι τα τροκτικά, αλλά όμως και τα οικόσιτα ζώα, τα βοηδή, τα εγωπρόβατα, οι σκύλοι, οι χείροι, και αυτά μπορούν να είναι ξενιστές του μικροβίου. Να το μεταδίδουν έμεσα, δηλαδή. Ναι, βεβαίως. Είτε έμεσα μέσω επαφής με κάποιο μολυσμένο τρόφιμο ή στο περιβάλλον με κάτι μολυσμένο από τα ούρα.
Δηλαδή, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο οι άνθρωποι της Υπαίθρου που ασχολούνται με αγροτικές κτηνοτροφικές εργασίες. Ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Είναι. Μπορεί κάποιος, για παράδειγμα, να φάει μαρούλι σε ένα εστιατόριο το οποίο να μην έχει πληθεί σωστά και να κολλήσει. Φυσικά. Φυσικά. Το μαρούλι είναι ένα προϊόν το οποίο είναι σε άμεση επαφή με τη γη. Μπορεί κάποιο από αυτά τα ζώα να ουρήσει πάνω σε αυτό, εάν δεν έχει πληθεί το μαρούλι καλά, φυσικά και μπορεί να κολλήσει την οσό. Μεταδίδεται λοιπόν και με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Με μολυσμένα τρόφιμα. Άρα γιατί... όλοι, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, χρειάζεται να προσέχουμε. Φυσικά, θέλει πάρα πολύ καλή υγιεινή. Και ειδικά σε αυτούς που κάνουν εργασίες υπαίθρου, είτε ζουν στην Ύπαιθρο, πρέπει να γίνεται οτιδήποτε ούτως ώστε να απομακρύνονται τα τροκτικά από τους χώρους που διαβιούν και εργάζονται, τα απορρίμματα και να προσέχουν πάρα πολύ για μολυσμένα τρόφιμα. Κύριε Οικονομίδη, ποια είναι τα συμπτώματα ακριβώς, δηλαδή αν κάποιος προσβληθεί από το συγκεκριμένο μικρόβιο, τι χρειάζεται να παρατηρήσει, να προσέξει? Στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων, τα συμπτώματα είναι μιας γρυπόδου συνδρομής. Πονοκέφαλος, υψηλός πυρετός, μυαλγίες και μοιάζουν όπως είναι η γρήπη. Στο 80% κυρίως των περιπτώσεων, αυτό που είναι η ανυκτερική μορφή που λέμε. Άρα δηλαδή κάποιος, υπάρχει ο κίνδυνος κάποιος να πει έχω μια γρήπη, μια γρυπούλα είναι, να μην δώσει προσοχή και εκεί να την πατήσει. Ναι, βεβαίως. Πιστεύω ότι διαγιγνώσκεται η νόσος. Είναι πολύ πιο, συνήθως έχουμε γύρω στα 20 περιστατικά το χρόνο που διαγιγνώσκονται στην Ελλάδα, αλλά πιστεύω ότι είναι υποδιαγιγνώσκεται γιατί πολλά περιστατικά αυτοπεριορίζονται. Δεν φτάνουν και... δηλαδή ποτέ σε εσάς, δεν έρχονται ποτέ σε εσάς για να τους εξετάσετε. Ναι. Ακριβώς, μπορεί να πάρουν και μια αντιβίωση μόνο του. Με την αντιβίωση η λεπτόσπυρα είναι πάρα πολύ συχνά ευαίσθητη. Υπάρχει όμως και βαριά μορφή ικτερική, με κεφαλαλγίες, εμέτους, κοιλιακό άλγος κτλ. Και ύκτερο, η οποία είναι πολύ πιο σοβαρή. Αυτή κυρίως φτάνει στα νοσοκομεία και αυτή είναι κυρίως που διαγιγνώσκεται. Και η θεραπεία ποια είναι, δηλαδή αν κάποιος το προλάβει, έρθει, διαγνωστεί, τι χρειάζεται να κάνει? Γιατί φαντάζομαι όταν κάποιος το διαγνώσει δεν πρέπει να μείνει στο σπίτι, πρέπει να τρέξει με μιας να εξεταστεί από εσάς. Φυσικά. Είναι η αντιβιωτική αγωγή βασικά που δίνουμε. Το ένα στις ήπιες μορφές μπορεί να είναι και φερός, δηλαδή να την πάρει από το στόμα. Στις πιο σοβαρές μορφές χρειάζεται να γίνει περίθαλψη στο νοσοκομείο. Άρα γιατί προκαλεί επιπλοκές στο ύπαρ, στα νεφρά, στους οφθαλμούς, στις μύγκες, στον εγκέφαλο. Αν και εφόσον δηλαδή δεν διαγνωστεί εγκαίρως, μπορεί να πλήξει και άλλα όργανα. Βεβαίως. Και μπορεί να αποβεί και θανατηφόρα. Όπως είδαμε και σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα εδώ. Μεγάλη προσοχή λοιπόν όποιος έχει τα συμπτώματα που μας εξήγησε ο γιατρός. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Οικονομίδη. Να είστε και καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Βροχές, χαλάζει και πλημμύρες. Έφερε από χθες η νέα κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της χώρας. Το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, τα Καλάβρητα στην Πελοπόννησο αλλά και στα Τρίκαλα και άλλες περιοχές του βαριά λαβωμένου κάμπου της Θεσσαλίας. Η σφοδρή βροχόπτωση δημιούργησε πολλά προβλήματα στην κυκλοφορία στη Βόρεια Πελοπόννησο. Έπεσε και χαλάζει, ενώ από Κεραυνό έπιασε φωτιά και ένα σπίτι. Στα Τρίκαλα δρόμοι έγιναν ποτάμια, οδηγοί εγκλωβίστηκαν, ενώ ο φόβος έχει κατακυριεύσει και είναι λογικό τους κατοίκους της πληγήσης περιοχές σε σχέση με το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Τα δόντια της θα δείξει και σήμερα η κακοκαιρία Ηλίας, η οποία πλήττει από χθες τη χώρα με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και χαλάζι. Χθες η έντονη βροχόπτωση δημιούργησε προβλήματα στα Τρίκαλα, μια περιοχή που πριν από μερικές ημέρες επλήγει σημαντικά από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Οδηγοί εγκλωβίστηκαν αναζητώντας εξόδους διαφυγής. Υπό τον φόβο νέων πλημμυρών, η περιφέρεια και οι Δήμοι ενίσχυσαν τα αναχώματα στα ποτάμια και τα ρεύματα.
Χαλάζι, καταιγίδες και κεραυνοί ήταν το σκηνικό που επικρατούσε το βράδυ της Δευτέρας στο Ξυλόκαστρο. Λίγο μετά τις 9 ήχησε το 112, σύμφωνα με το οποίο οι κάτοικοι κλήθηκαν να προσέχουν τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Απίστευτες εικόνες στον προαστιακό στο ύψος του Ξυλοκάστρου. Τα πάντα έχουν καλυφθεί από τα λασπόνερα. Το πέρασμα της κακοκαιρίας στην περιοχή είναι σφοδρό και σήμερα Τρίτη, γι' αυτό αποφασίστηκε να μην ανοίξουν τα σχολεία. Έντονες βροχές και ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκαν σε Αχαΐα και Κορινθία. Σε ποτάμι έχει μετατραπεί ο επαρχιακός δρόμος Κιάτο Τιτάνι Νεμαία μετά την έντονη βροχόπτωση. Η έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις στην περιοχή που κάει και το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα να διακοπεί για λίγη ώρα κυκλοφορία από τα Διόδια Ελαιώνα έως τον κόμβο Καλαβρίτων στην Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς Αθήνα. Ένας κεραυνός ήταν αρκετός για να γίνει μια κατοικία στο Κιάτο παρανάλωμα του πυρός. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε φοίνικες δίπλα σε κατοικίες μετά από πτώση κεραυνού. Στο σημείο για την κατάσβεση έσπευσαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κιάτου. Έντονη ήταν η χαλαζόπτωση που σημειώθηκε και στην Καστοριά χθες το απόγευμα αλλά και στα Καλάβρητα, η οποία προκάλεσε τεράστιες ζημιές σε αυτοκίνητα και καλλιέργειες. Περίπου στις 7 χθες το απόγευμα ξεκίνησε η δυνατή βροχόπτωση και στο κέντρο της Καρδίτσας και σε μόλις λίγα λεπτά αργότερα το κέντρο της πόλης έμεινε χωρίς ρεύμα. Κάτοικοι και επιχειρηματίες με ό,τι μέσα διαθέτουν, σακιά με άμμο και κόλλα πολυουρεθάνης, προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους από τυχόν νέα πλημμυρικά φαινόμενα. Η κακοκαιρία Ηλίας αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη, μετά η ψυβροχή σε συγκεκριμένα σημεία, κυρίως ορεινά, να φτάνουν μέχρι και τα 300 χιλιοστά το πρώτο διήμερο. Πάμε τώρα να δούμε την καταγγελία που έκανε η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία. Συνδεόμαστε λοιπόν μέσω Skype με τον κύριο Αποστόλη Καλτσή, υπεύθυνο δράσεων διατήρησης. Καλησπέρα κύριε Καλτσή. Καλησπέρα. Γράψατε στο Facebook, απίστευτο και όμως εξοργιστικό, αδειοδοτούν αιωλικά στα καμένα του Εύρου. Τι έχει συμβεί? Ναι, αυτό που έχει συμβεί, που το διαπιστώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ότι στην ειδική ιστοσελίδα που υπάρχει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος που αναρτώνται οι αδειοδοτήσεις των έργων, βρήκαμε μια αδειοδότηση αιωλικού στον Εύρο. Κάναμε την αντιπαραβολή με το χάρτη των καμένων εκτάσεων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που έχει δημοσιευθεί από το Αριστοτέλειο και είδαμε ότι είναι όντως μέσα στην καμένη έκταση και μέσα στην περιοχή Natura Νότιο Δασικό Σύλλεγμα Εύρου. Θα δούμε, βλέπουμε τώρα τις φωτογραφίες που έχετε αναρτήσει. Εξηγήστε μας παρακαλώ λίγα πράγματα έτσι για να κατατοπιστούμε κι εμείς. Βεβαίως, όπως σας είπα, είναι τα έργα ΜΜΤΑΚΑΣ 1 και ΜΜΤΑΚΑΣ 2 που είδαμε πριν. Είναι μέσα στην καμένη έκταση. Αυτό φαίνεται και από τις δορυφορικές εικόνες που δίνει ο δορυφόρος Sentinel. Φαίνεται ότι είναι καμένη δηλαδή η έκταση εκεί πέρα. Και η δεύτερη εικόνα που έχουμε αναρτήσει δείχνει αυτή την περιοχή Natura, το νότιο δασικό σύμπλεγμα Εύρου, που έχει καεί κατά 85%. Αυτή την περιοχή δηλαδή αυτή τη στιγμή πρέπει να σταματήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα μέχρι να υπάρξει μια μελέτη πώς θα αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον, πώς χρησιμοποιούν τα απειλούμενα πουλιά όπως ο μαυρόγυπας που χρησιμοποιεί πολύ συχνά και έντονα αυτή την περιοχή και να παγώσουν οποιαδήποτε δραστηριότητα, όχι να διαιτούνται και καινούριες. Δεν είναι πρόωρο όλο αυτό? Αυτό λέω, πρόωρο είναι να δίνονται καινούριες άδειες και να μην έχει παγώσει αυτή η δραστηριότητα που είναι η εγκατάσταση αιωλικών, η οποία καλώς ή κακώς για τους γήπες, για τα αρπακτικά, είναι μια δραστηριότητα που προκαλεί μεγάλη πίεση. Έχουμε αρκετά περιστατικά πρόσκρουσης και μαυρόγυπα και φυσικά θανάτωσης. Έτσι. Το τελευταίο ήταν το Μάιο. Αυτό που λέμε δηλαδή είναι ότι πρέπει αυτή τη στιγμή για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός χρόνου να αφήσουμε τη φύση, να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί με την καινούργια κατάσταση. Όταν να πάψει ότι... δηλαδή κάθε δραστηριότητα στην περιοχή. Αυτό ζητάτε. Κάθε δραστηριότητα η οποία φυσικά δεν είναι άμεσα συνδεδεμένη με την οικονομική ζωή του τόπου. Δηλαδή οι καταστάσεις των αιωλικών δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες. Δεν θα πούμε ότι αν είναι μια αγροτική, ένα έργο αγροτικού ενδιαφέροντος ότι πρέπει να σταματήσει, πρέπει να αξιολογηθεί. Αλλά η εγκατάσταση αιωλικών αυτή τη στιγμή δεν είναι προτεραιότητα σε αυτή την περιοχή. Άρα, είναι αυτό που λέτε, κοινώς και κοντολογής είναι ότι να αφήσουμε τη φύση να επουλώσει τις πληγές της. Να επέλθει μια ισορροπία από τη φύση την ίδια. Τα πτηνά. Ναι, και μετά,
Ακριβώς. Και μετά να δούμε πώς θα συμπεριφερθούν τα πουλιά. Πρέπει να περιμένουμε την επόμενη αναπαραγωγική περίοδο πρώτα απ' όλα, δηλαδή την επόμενη άνοιξη, χειμώνα άνοιξη, να δούμε πώς θα συμπεριφερθούν. Μήπως πάνε να φωλιάσουν και εκτός της Δαδιάς, έτσι που είναι η αυστηρά προστατευόμενη περιοχή, και μετά να αξιολογηθούν αυτές οι επενδυτικές δραστηριότητες. Χρειάζεται μια αναστολή αυτών των δραστηριοτήτων για τουλάχιστον για ένα ικανό εύλογο χρονικό διάστημα. Και όχι φυσικά να έχουμε καινούργιες. Θα κάνετε κάτι νομικά προς αυτή την κατεύθυνση για να προσβάλλετε τη συγκεκριμένη απόφαση? Δεν το έχουμε αξιολογήσει ακόμα για αν θα κάνουμε κάτι νομικά. Προσπαθούμε να το λύσουμε πολιτικά με επιστολές προς την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ πέρα, το έχουμε γράψει και στην ανάρτησή μας στο δελτίο τύπου, ότι αυτό το ελικό σταθμός πήρε άδεια παρά την αρνητική γνωμοδότηση του αρμόδιου φορέα για την εκτίμηση των επιπτώσεων, το ΦΠΚ, δηλαδή της Μονάδας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς. Αυτό μάλιστα έγινε και πριν τις πυρκαγιές. Παρακάμφθηκε αυτή η γνωμοδότηση. Από πριν δηλαδή υπήρξε αρνητική γνωμοδότηση, πόσο μάλλον δηλαδή μετά τις πυρκαγιές, ακριβώς, δεν που ισοπαίδωσαν τα ουσιαστικά πάντα στη συγκεκριμένη περιοχή. Ακριβώς. Και δεν μπορούμε να. Παρόλο ότι λοιπόν είχε προχωρήσει η διαδικασία διαδότησης πιο πριν τις πυρκαγιές, η άδεια βγήκε μετά τις πυρκαγιές. Είναι σαν να μην έχει δηλαδή συμβεί τίποτα από όλα αυτά τις δύο εβδομάδες που κεγόταν ο μισός και περισσότερο εύρος και η προστατευόμενη περιοχή της Δαδιάς και η περιοχή Natura. Κύριε Καλτσί, θα το διερευνήσουμε το θέμα, γιατί θέλουμε να μάθουμε, όλοι μας θέλουμε να μάθουμε τι συμβαίνει επακριβώς και τι πρόκειται να συμβεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Εγώ προσωπικά αυτό που βρίσκω πιο λογικό είναι αυτό που λέτε εσείς, να αφήσουμε τη φύση να επουλωθεί μόνη της, να γιάνει μόνη τις πληγές της, τις πληγές που της προκαλέσαμε εμείς. Νομίζω ότι είναι κοινή λογική, δεν είναι θέμα αν το λέμε εμείς ή... χρειάζεται αυτό. Χρειάζεται υπομονή. Πρέπει να χρειαζόμαστε ένα διάστημα για να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί μπροστά σε αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Φυσικό περιβάλλον, τα πουλιά, τα αρπακτικά που είναι τα σημαντικά για την περιοχή εκεί του Εύρου. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλτσί. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Συνεχίζουμε λοιπόν στα ελληνοτουρκικά, και ενώ ο διάλογος με τη γείτονα Τουρκία έδειχνε να βαίνει θετικά, οι Τούρκοι ξαναθυμήθηκαν τη γαλάζια πατρίδα. Αυτή τη φορά δεν εμφάνισαν βέβαια τον προκλητικό χάρτη που συνηθίζουν να μας εμφανίζουν, αλλά ανακοίνωσαν συγκεκριμένα ο Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ ότι ενισχύουν το στόλο τους και παρουσίασαν και το εξοπλιστικό τους πρόγραμμα. Yerli ve milli savunma sanayimizin geldiği mümtaz seviyeyi ortaya koyan bu gemilerimizin donanmamıza katılmasıyla deniz kuvvetlerimiz mavi vatandaki harekat kabiliyeti ve etkinliğini daha da artıracak. Dünyanın önde gelen deniz kuvvetleri arasındaki seçkin yerini pekiştirecektir. Σοκάρουν τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων που πλέον έχουν πάρει τρομακτικές διαστάσεις και σε πολλές περιοχές δυστυχώς είναι καθημερινό φαινόμενο. Στην Κηφισιά, ομάδα ανηλίκων έδιρε άγρια ένα 15χρονο αγόρι, με τους περαστικούς να μην παρεμβαίνουν και να απομακρύνονται μάλιστα από το σημείο. Ο ξυλοδαρμός στο βίντεο ντοκουμέντο που θα δούμε είναι τόσο τρομακτικός, αφού κάποια στιγμή οι δράστες βγάζουν καδρόνια και λωστούς και συνεχίζουν να χτυπούν δίχως έλεο το 15χρονο. Είναι η στιγμή του σοκαριστικού ξυλοδαρμού ενός 15χρονου από συνομήλικούς του έξω από τις εργατικές κατοικίες στην Κηφισιά. Χωρίστε τους, παιδιά! Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται δύο νεαροί να έχουν απομονώσει έναν άλλον στο πεζοδρόμιο και να τον χτυπούν ανελέητα, την ώρα που αρκετοί ακόμη απομακρύνονται από το σημείο. Ο ανήλικος κουλουριάζεται για να προστατευτεί. Είναι ανήμπορος να αντιδράσει. Γρήγορα τον πλησιάζουν δύο ακόμη και τον χτυπούν ακόμη και με μεταλλικές ράβδους, τις οποίες κρατούν στα χέρια τους επιδεικτικά, όταν δίνεται το σύνθημα για να φύγουν από το σημείο. Τους έβλεπα να ερχόντουσαν από τη μεριά εκείνη, από την Κηφισιά, με ρόπαλα και ξύλα διάφορα, και κάποιοι να ερχόντουσαν από εκεί. Αρχίζανε να χτυπάνε ο ένας τον άλλον και εμείς, επειδή εγχωθήκαμε, απλά φύγαμε. Το αιματηρό επεισόδιο συνέβη το βράδυ της Κυριακής σε δρόμο της Κηφισιάς.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, νεαροί από Κηφισιά και Πετρούπολη έδωσαν ραντεβού για να λύσουν τις όποιες διαφορές θεωρούσαν ότι είχαν αναπτύξει μέσω διαδικτύου. Από την Πετρούπολη ήταν. Τι ήταν αυτή, τι ήταν να κάνουν. Απλά βρήσανε τους δικούς μας, ήταν εδώ να τους πλακώσουν. Δύο νεαροί ηλικίας 15 και 16 ετών νοσηλεύονται στη χειρουργική μονάδα του νοσοκομείου Πέδων με θλαστικό τραύμα στο κεφάλι και παρακολουθούνται από τους γιατρούς του νοσοκομείου, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε μία σύλληψη και 6 προσαγωγές. Φωνές, βρυσιά και ρόπαλα στα χέρια. Πού βρήκαν αυτά τα ρόπαλα? Εμείς κλαίγαμε εδώ όλοι. Κάτοικοι καταγγέλνουν πως τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων είναι συχνά στην περιοχή και έχουν συσταθεί ακόμη και ομάδες περιπολίας που συνεργάζονται με το αστυνομικό τμήμα, σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφονται διαδοχικά περιστατικά άγριας βίας μεταξύ ανηλίκων. Όπως αυτό στην Ρόδο, ανάμεσα σε 13χρονη και δύο 15χρονες μαθήτριες στο ίδιο σχολείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου και η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης κοντοζυγώνουν. Συνδεόμαστε λοιπόν με τον κύριο Διονύση Βυθούλκα, δημοσιογράφο, πολύ καλό συνάδελφο και υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με τον συνδυασμό «Ένας Σαρωνικός για όλους» με την κυρία Δήμητρα Ράπτη. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα. Να κάνω μια μικρή διόρθωση. Βεβαίως. Είμαι υποψήφιος στη δημοτική κοινότητα Καλυβίων Λαγωνισίου με την παράταξη «Ένας Σαρωνικός για όλους» και υποψήφια δήμαρχο τη Δήμητρα Ράπτη. Πολύ ωραία. Πρώτη φορά ασχολείσαι με τα κοινά και θέλουμε λίγο να μας πεις πώς το αποφάσισες. Πράγματι, πρώτη φορά αποφάσισα να ασχοληθώ με τα κοινά. Πριν μερικά χρόνια ανακάλυψα την περιοχή μέσω της σύζυγου μου που είχε παραθεριστική κατοικία. Εξ αρχής ήταν αυτό που λέμε έρωτας με την πρώτη ματιά και από την πρώτη στιγμή ήθελα να ασχοληθώ πράγματι με τα κοινά για να διορθωθούν τα όποια κακώς κείμενα υπάρχουν στη συγκεκριμένη περιοχή. Μια υπέροχη περιοχή με υπέροχους ανθρώπους, όπως λέω, όσοι την γνωρίζουν από τις επισκέψεις τους στο Λαγωνίσι αλλά και σε άλλες περιοχές, κυρίως του παραλιακού μετόπου, έχει πάρα πολλά όμορφα σημεία. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Έχει και άλλες υπέροχες περιοχές όπως το όρος Πανία, από το οποίο υπάρχει πανοραμική θέα στα Καλύβια, στον παραλιακό μέτωπο, ενώ φαίνεται ακόμα και η Αίγινα. Έχει υπέροχα καταστήματα για κάθε βαλάντιο εστίασης και όχι μόνο. Και όπως προανέφερα, αποφάσισα να ασχοληθώ με τα κοινά, διότι διαπίστωσα ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία χρήζουν λύσεις. Και πραγματικά εμπιστεύτηκα το συγκεκριμένο συνδυασμό, το ένας αρνητικός για όλους, τη Δήμητρα Ράπτη. Αυτό θα σε ρώταγα. Και γιατί με την υποψήφια δήμαρχο, την κυρία Δήμητρα Ράπτη. Για όσους το γνωρίζουν, η Δήμητρα Ράπτη είναι αυτή τη στιγμή πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού. Ένας άνθρωπος λοιπόν μάχημος, δυναμικός, ο οποίος από μέσα γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα προβλήματα της καθημερινότητας και όχι μόνο της συγκεκριμένης περιοχής. Άρα ξέρει πού και πώς θα βρει λύσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, το να κάνουμε διαπιστώσεις ή κριτική από την καρέκλα του καναπέ μας είναι το εύκολο. Το δύσκολο θα είναι να βρούμε λύσεις στα προβλήματα που έχουν οι κάτοικοι της περιοχής. Αυτή και είναι η δυσκολία, αυτό... Διονύση, κάθε φορά κάποιος να πράξει, να εργαστεί για να αλλάξει. Εσείς τι αλλαγές θέλετε να φέρετε εκεί στον τόπο, που μας μίλησες με τόσο όμορφα επενετικά λόγια? Να πούμε καταρχάς για τα έργα οδοποίησης. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει αρστατόσωση σε πάρα πολλούς δρόμους. Αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, υπάρχουν μπαλώματα σε λακκούβες. Αυτό το φαινόμενο πρέπει να εκλείψει. Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα επίσης είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, το πρόβλημα αυτό διωγγώνεται, διότι έχουμε μεγάλο αριθμό επισκεπτών παραθεριστών στη συγκεκριμένη περιοχή και άρα πρέπει να γίνει ουσιαστικά ένας επανασχεδιασμός στη διαχείριση των απορριμμάτων. Είχαμε φέτος δυστυχώς πληγές τόσο από πυρκαγιά όσο και πρόσφατα από πλημμύρες. Οπότε πρέπει να βάλουμε πολύ καλά μέσα στο λεξιλόγιο μας τη λέξη πρόληψη, να γίνει ένας επανασχεδιασμός της πολιτικής προστασίας, να βρεθούν κονδύλια ενδεχομένως για μόνιμο προσωπικό και για περισσότερα οχήματα, να δημιουργηθούν δύο διαφυγής σε κατοίκους σε αρκετές περιοχές. Οπότε το θέμα της πολιτικής προστασίας επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, να μιλήσουμε για πλήρη ψηφιοποίηση υπηρεσιών, ώστε να διευκολύνουμε τις συναλλαγές των δημοτών με το Δήμο. Να μιλήσουμε για νέα σχολεία, σύγχρονα αλλά και ασφαλή για τα παιδιά μας, γιατί αυτό παρατηρούν τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ότι πάρα πολλοί παραθεριστές πια μετατρέπουν τις εξοχικές τους κατοικίες σε μόνιμες κατοικίες. Βέβαια, είναι και κοντά σχετικά, οπότε μπορεί κάποιος να πηγαίνει, έρχεται καθημερινά.
Πραγματικά, και εδώ θα ήθελα να σου πω το εξής, ότι υπάρχει ζήτημα με την αστική συγκοινωνία. Αυτό που ζητάμε είναι να γίνει να μπουν καλύτερα δρομολόγια στην γραμμή του 122 που εξυπηρετεί το παραλιακό μέτωπο και το συνδέει με το σταθμό του μετρό Συλλοφόρο Βουλιαγμένης, αλλά κυρίως να έχουμε αστική συγκοινωνία στα καλύβια. Η καρδιά δηλαδή του Δήμου Σαρωνικού δεν έχει αυτή τη στιγμή αστική συγκοινωνία που να τη συνδέει με τον πλησιέστερο σταθμό του μετρό που είναι στο Κοροπή. Και παράλληλα, φυσικά, να γίνει και δημοτική συγκοινωνία έτσι ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι περιοχές, γιατί πραγματικά κάτι τέτοιο θα εξυπηρετήσει τους κατοίκους, τους εργαζόμενους, τους φοιτητές, που έχουμε αρκετούς φοιτητές οι οποίοι πηγαίνουν και φοιτούν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Αθήνα και δυσκολεύονται να μετακινηθούν και γι' αυτό το λόγο αναγκάζονται οι γονείς τους να τους νοικιάζουν διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά θα φέρει και πάρα πολλούς επισκέπτες στην περιοχή μας. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι δίνουμε και ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα του τουρισμού, καθώς στην περιοχή μας μπορούν να αναπτυχθούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως ο θρησκευτικός, ο αλληλευτικός, αλλά και άλλες μορφές. Είναι μια υπέροχη περιοχή Διονύση, είτε για παρεθεριστική κατοικία, είτε για μόνιμη κατοικία. Είναι λογικό που την ερωτεύτηκες με την πρώτη ματιά, έτσι όπως μας το είπες. Εγώ να σου ευχηθώ από καρδιάς καλή επιτυχία. Είσαι ένας άνθρωπος πολύ εργατικός, ένας άνθρωπος έντιμος, που ό,τι λες το πιστεύεις και είσαι διατεθειμένος να το πράξεις. Σου εύχομαι λοιπόν πολύ καλή προσωπική επιτυχία, αλλά και στο συνδυασμό σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θυμίσουμε εκλογές 8 Οκτωβρίου και στο Δήμο Σαρωνικό επιλέγουμε το ένα Σαρωνικός για όλου με υποψήφια δήματρο τη Δήμητρα Ράπτη. Καλή επιτυχία σε όλους σας. Ευχαριστούμε πολύ, Διονύση. Να είσαι καλά. Εμείς τώρα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το Δελτίο Ειδήσεων στην νοηματική γλώσσα.